Εμείς κάναμε rafting. Δεν ξέρω αν κατανικήσαμε κανένα φόβο. Μάλλον με πολύ ενθουσιασμό πήγαμε, αλλά θα μπορούσαμε όντως να είχαμε κατανικήσει έναν οποιοδήποτε φόβο. Να το είχαμε δοκιμάσει, γιατί θέλουμε να πάμε λίγο παρακάτω. Σε δοκιμασίες μπαίνει και ο ήρωάς μας, ο Τυρίνος. Ο κλέφτης των φόβων. Νικόλα Σμυρνάκη, καλώς ήρθες. Αδριανή μου, χαίρομαι ξανά που είμαι εδώ. Καλά είσαι. Είμαι καλά. Παραγωγικός βλέπω. Μεγάλο το βιβλίο. Το μεγαλύτερο σε μεγεθός. Πιο μεγάλο από σένα, παιδί. Πόσο ωραία συνδέεις τα θέματα κάθε φορά μα το κάνεις. Κάθε φορά. Αλήθεια. Και το κάνεις εμπνευσμένα. Ευχαριστώ. Γι' αυτό καλό το Σμυρνάκη. Μην μου λέει καλά λόγια τέλος πάντων. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλά λόγια με αλήθεια, αλλά το θήτα με 8 και όχι με θήτα. Δεν ξέρω εγώ την αλήθεια σου, έννοια σου. Την έχω διαβάσει, την έχω μελετήσει εκεί στο Κομωδίνο, την έχω δίπλα μου. Παιδικό βιβλίο δεν είναι το πρώτο, του ρώτησα. Έχεις γράψει και άλλα βιβλία, άλλες παιδικές ιστορίες, ιστορίες που απευθύνονται σε παιδιά, αλλά δεν είναι τυπωμένες. Ναι. Είναι της νέας γενιάς αυτά. Είναι αυτό που σου έλεγα πριν, έτσι που δεν έγραφαν οι κάμερες, ότι εμείς οι επαναστάτες της ψηφιακής λογοτεχνίας που το 7, το 8 σηκώσαμε το λάβαρο των ηλεκτρονικών βιβλίων, των e-books και των audios, τελικά καταλήξαμε στο χαρτί. Έχει άλλη μαγεία. Γιατί μου, ναι, είναι 2-3 τα οποία βρίσκονται κάπου ελεύθερα στο διαδίκτυο, e-books και audios, άλλα παιδικά. Ακουστικά. Τα podcast, πριν τα podcast. Πολύ πριν τα podcast. Ήτανε το... Ναι. Θα βρω ένα ωραίο αυτό να σας δώσω, ένα ωραίο προσωνύμιο. 15 χρόνια πριν. 15 χρόνια πριν. Αυτό όμως συνδέεται με audio. Δηλαδή μπορεί κάποιος να το ακούσει ηχογραφημένο. Πώς θα το ακούσει ηχογραφημένα? Έχει στη δεύτερη σελίδα. Α, μπράβο, έχει το QR ένα code. QR code, μιλάμε για εκπληκτική καλά, τεχνολογία. Να θέλω να βρω την πρώτη μας συνέντευξη, τότε που δεν ξέραμε πού ανοίγουν οι υπολογιστές. Και να σας πούμε και για τα QR code που θα QR βρείτε code μέσα στα βιβλία. Ναι, ναι. Ανοίγει την καμερούλα, πατάς αυτό το κουμπάκι και ακούγεται τη φωνή του υποφαινόμενου. Να. Κύριε Νικόλα μας. Να. Δεν μου λες, το 2004. Που έγραψες και ανέβασες στο διαδίκτυο και είπες στον κόσμο ειδού, κόσμο, πάρτε, διαβάστε κτλ. Φοβόσουν κάτι? Φοβόμουν πάρα πολύ το να μην μοιραστώ τις σκέψεις μου με τον κόσμο. Είχα από πολύ μικρός, από τα 17-18 και μετά, βίωνα ένα τεράστιο φόβο ότι κανείς ποτέ δεν θα μπορέσει να με καταλάβει. Και δεν ήθελα να με καταλάβει, Ανδριανή μου, ο μόνο μπαμπάς μου και η αδερφή μου. Ήθελα να με καταλάβει περισσότερος κόσμος. Ήθελα να μπορέσω να απευθυνθώ σε περισσότερους ανθρώπους. Και όταν δεν ήμουν δημιουργικός, δεν έγραφα δηλαδή, δεν διάβαζα, αυτό σημαίνει δημιουργία για μένα εκείνη την εποχή, ένιωθα ότι δεν υπάρχει όψη να μην αλλάξω τον κόσμο. Μιλάμε για 18χρονο παιδί τώρα, έτσι, εθεροβάμων. Στα 18 μας έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Ναι, το ότι δεν γράφω αυτή τη στιγμή και δεν διαβάζω, άρα δεν παίρνω τις βάσεις που μπορεί να με βοηθήσουν να γράψω κάτι όμορφο και κάτι επιδραστικό, σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα αφήσω το στίγμα μου, δεν θα αλλάξω τον κόσμο και αυτό με έκανε να έχω υπέρμετρο άγχος και φόβο. Αντάρα, εσωτερική, ναι. Μία δεν ξέρω που βρίσκομαι, τι κάνω, πώς θα φτάσω εκεί που θέλω. Πήγαινα και μιλούσα με τον δάσκαλο, τον Καζαντζάκι, όπου τον έβρισκα, είτε πάνω στα τείχη, είτε στο Γιούχτα, εκεί μόνος με τα θεριά της φύσης, και συνομιλούσα μαζί του και έψαχνα τρόπο να μπορέσω έψαχνα τρόπο να επικοινωνήσω τις σκέψεις μου, πρώτα με τον εαυτό μου, έπειτα με εκείνον και μετά με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Εξού και όλο αυτό το ξέσπασμα στο ίντερνετ εκείνη την εποχή. Να επικοινωνήσεις, να έρθεις σε επαφή. Γιατί ένα βιβλίο για τους φόβους? Γιατί όπως υπάρχει ένα συνέστημα η αγάπη και όλα τα άλλα θετικά συναισθήματα είναι παραλλαγές της αγάπης. Η ευγνωμοσύνη, τρυφερότητα, θαλπορία είναι άλλος τρόπος να πεις αγάπη. Έτσι υπάρχει ένας φόβος, ο φόβος ότι δεν αγαπιόμαστε και όλα τα αρνητικά συναισθήματα, η λύπη, ο θυμός που είναι είναι δευτερογενή συναισθήματα, είναι παραλλαγές του φόβου ότι δεν αγαπιόμαστε. Την ώρα που λυπάμαι για κάτι, βιώνω έλλειψη αγάπης. Την ώρα που θυμώνω μαζί σου, είναι γιατί βιώνω από σένα έλλειψη αγάπης. Άρα αυτός ο φόβος είναι τροχοπέδι για πάρα πολύ κόσμο, ενώ είναι ένα παραγωγικό συναίσθημα, αν το χρησιμοποιήσουμε παραγωγικά, γιατί αν δεν φοβόμασταν θα ήμασταν ήδη νεκροί,
θα πέφταμε από πολυκατοικίες για να δούμε την αίσθηση πώς είναι να πετάς. Θα πηγαίναμε στη μέση της τεχνικής οδού για να δούμε πώς είναι να πέφτει πάνω σε ένα αυτοκίνητο με 150 χιλιόμετρα την ώρα. Άρα μας κρατάει στη ζωή, αλλά από ένα σημείο και πέρα, όταν το αφήνουμε να είναι παραπάνω από το κανονικό, που συνδέεται με το αίσθημα της επιβίωσης, νεκρώνουν όλα. Νεκρώνει το νοσπιτικό μας, νεκρώνει το μυαλό μας, η πνευματικότητά μας, η δημιουργικότητά μας. Και η ενασχόληση με τα παιδιά έχει να κάνει πολύ με το εξής. Όταν ξεκίνησα εγώ το δικό μου ταξίδι, με προορισμό το να ανακαλύψω αυτές τις έννοιες, σκόπο ζωής, φόβο, συναισθήματα, διαχείριση, στόχοι, επιτυχία, αποτυχία, ευτυχία. Μια από τις πρώτες μου σκέψεις πριν 15-16 χρόνια ήταν αυτά γιατί δεν τα μάθαμε στο σχολείο. Αυτό το βιβλίο είναι μια προσπάθειά μου να απαντήσω στον εαυτό μου αυτό το ερώτημα και να δώσω αυτή την απάντηση στα παιδάκια που είναι η βάση για οτιδήποτε άλλο συζητάμε αυτή τη στιγμή, σε έναν κόσμο που δεν είναι πολύ καλός αυτή τη στιγμή. Τον βιώνουμε γύρω μας. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος μας διαχρονικά έχει δυσκολίες και κακά στοιχεία. Τώρα οι προκλήσεις είναι πιο έντονες ενδεχομένως γιατί είναι παγκόσμιο το χωριό και κάτι που γίνεται στην άλλη μεριά της γης και το μαθαίνουμε και μας επηρεάζει την ίδια στιγμή. Δεν είναι ό,τι γίνεται εδώ στο μικρό μας το χωριό. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Παίζουμε σε ένα μεγαλύτερο ταμπλό και άρα έχουμε και μεγαλύτερες ελευθερίες και πιο πολύ άπλα, αλλά επηρεαζόμαστε σε μεγαλύτερη έκταση την ίδια στιγμή. Και το μαθαίνουμε, ενώ παλαιότερα δεν το μαθαίναμε. Ναι. Μας επηρεάζει και τη ζωή μας. Ξέρεις τι, εγώ διάβαζα το βιβλίο στα αγόρια, στο σπίτι και έλεγα μέσα μου, μάλλον για μας το γράψει το βιβλίο και απλά το έχει πει τώρα ότι το έχει γράψει για τα παιδιά. Για να μας στείλει ένα μήνυμα. Εγώ νιώσα μια ανακούφιση μέσα μου. Και γιατί, λέγω να ευλογήσω τα γένια του φίλου μου, τον Νικόλα, περνάς και άλλα πράγματα μέσα, πέρα από το μπαίνω σε βάθος να δω για τη διαχείριση των φόβων και όλα αυτά τα συναισθήματα. Και κοινωνικοπολιτικές τοποθετήσεις και άλλα ζητήματα που βιώνουν τα παιδιά μας στην καθημερινότητά τους. Ανισότητες, δυσκολίες. Και τα λες με έναν τρόπο που γίνονται κατανοητά στα παιδιά. Και σε εμάς πολλές φορές. Ναι. Κοίταξε, όταν ένας συγγραφέας που δεν έχω αυτή την εμπειρία ιδιαίτερα, ουσιαστικά αυτή είναι η πρώτη μου προσπάθεια και η Ναταλία Καπατσούλια που έκανε την εικονογράφηση νομίζω ότι έδωσε φωνή και έντυσε τις λέξεις με έναν εξαιρετικό τρόπο. Πρώτα απευθυνόμαστε στους γονείς. Οι συγγραφείς παιδικών βιβλίων νομίζω ότι πρώτα απευθύνονται στους γονείς και μετά μέσα από τους γονείς στα παιδιά. Τελικά. Ή μπορεί να ισχύει και το ανάποδο. Για να περάσουμε στα παιδιά πρέπει να περάσουμε πρώτα από τους γονείς. Αλλά ναι, διαφορετικά πράγματα θα κατανοήσει ένας ενήλικας και διαφορετικά ένα παιδί, αλλά ο στόχος ήταν να μπουν σπόροι και στους δύο. Μωρή, ξέρεις τι, νομίζω μπορεί να διαβάσουμε το ίδιο κείμενο σε 15 διαφορετικές στιγμές της ζωής μας και να πάρουμε διαφορετικές απαντήσεις κάθε φορά. Έτσι. Ή να έχουν μείνει κενά και να μας δοθεί ευκαιρία κάποια στιγμή να γεμίσουν αυτά τα κενά, να δοθεί απάντηση. Από ένα παιδικό βιβλίο, να το διαβάσεις στα 40 σου και να πεις τώρα εμένα κάτι μου ξεκλείδωσε μέσα μου. Ναι. Ο μικρός πρίγκιπας, ας πούμε, είναι ένα βιβλίο που τελικά τι είναι. Είναι παιδικό βιβλίο, είναι βιβλίο για ενήλικες. Τι καταλαβαίνει ένα παιδί και τι καταλαβαίνει ένας ενήλικας. Νομίζω είναι ένα από τα πιο σπουδαία βιβλία που έχουν γραφτεί ποτέ και έχει να πει πράγματα. Αυτή είναι και η μεγάλη του επιτυχία στον κάθε. Ναι. Και αν το διαβάσεις το που είπες τώρα και το έχεις διαβάσει και στα 16 ή στα 18 ή στα 23 σου. 23-25 τώρα που είσαι 28, 32 το πολύ. καταλαβαίνεις διαφορετικά πράγματα, ισχύει αυτό. Τώρα τι φοβάσαι περισσότερο? Να μην είμαι εγώ. Και η κάθε μέρα η κατάκτησή μου είναι να είμαι λίγο περισσότερο ο εαυτός μου. Είναι αυτό που πάλι λέγαμε πριν έτσι ξεκινήσουμε, ότι αυτή η... Βγαίνουμε έξω και δεν σκεφτόμαστε ποιος μας κοιτάει. Ή μπορεί να σηκωθούμε να χορέψουμε χωρίς να μας απασχολεί το αν θα χορέψουμε καλά ή όχι. Γελάμε δυνατά. Τι ωραία όλο αυτό να μπορούσαμε με κάποιον τρόπο όλη αυτή τη δουλίτσα με τον εαυτό μας που γίνεται σε αυτή τη φάση ζωής. Να μπορούσαμε το αποτέλεσμα αυτό να το καρποθούμε και να το μεταφέρουμε στα 18 μας.
αλλά τελικά γίνεται. Δεν γίνεται, ίσως. Έτσι, πρέπει να περάσουμε. Υπάρχει λόγος που το 35 είναι μετά το 23. Και το 23 είναι 3 χρόνια μετά από το 20. Υπάρχει λόγος. Αλλά είναι η φυσιολογική εξέλιξη της ζωής. Έχει σημασία όμως, και εγώ νομίζω ότι αν στο σχολείο ή αν μέσα από μερικά βιβλία είχαμε έρθει σε επαφή με κάποιες έννοιες λίγο νωρίτερα, θα ήταν ολότελα διαφορετικά κάποια πράγματα. Θα είχαμε κερδίσει χρόνο δηλαδή. Αυτό. Άλλα εφόδια. Δεν είναι ότι δεν θα είχαμε τις ίδιες δύσκολες συνθήκες να αντιμετωπίσουμε. Θα είχαμε άλλα εφόδια να προχωρήσουμε. Θα είχαμε κερδίσει χρόνο σε αυτό. Ναι. Στο πώς μας ανακαλύπτουμε, στο πώς μας βρίσκουμε, μας χάνουμε, όλο αυτό το πράγμα. Έχω αρχή όταν μιλάμε για βιβλία να μιλάμε πολλά για το ίδιο το βιβλίο, γιατί μετά δεν έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή να σας πούμε την ιστορία που πήγε ο Πυρήνος, τι έκανε και. Όχι. Το βιβλίο πάντα είναι η αφορμή για να συναντιόμαστε με τους ανθρώπους που τα γράφουν. Είναι στα βιβλιοπωλεία. Έχει και το QR code μέσα. Να το λέμε, να το διαφημίσουμε. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Ετοιμάζεις κάτι? Για άλλη μια φορά. Κάτι ετοιμάζεις, αποκλείεται να μην. Είναι έτοιμα τα επόμενα 62 projects. Πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά που έχουν ετοιμαστεί. Δεν μου τα λες αυτά γιατί αγχώνομαι. Δεν θα προλάβω να τα βγάλω έξω. Τι εννοείς, τη ζωή σου γενικά? Αυτά που θέλω να κάνω δεν θα προλάβω ποτέ να τα κάνω. Ναι, αυτά τα οποία θέλω να κάνω. Και πάντα θα υπάρχει μια λίστα όπου θα μείνουν πράγματα ανεκπλήρωτα. Δεν με ενοχλεί όμως αυτό πια καθόλου. Δεν με στεναχωρεί καθόλου. Και δεν με στεναχωρεί γιατί κάθε βήμα είναι προς την κατεύθυνση αυτή που μπήκα πριν κάποια χρόνια και βαδίζω έχοντας απόλυτη επίγνωση πια ότι εκπληρώνω το σκοπό της ζωής μου. Οπότε δεν βιάζομαι πια, παρόλο που θα τα αφήσω πολλά ανεκπλήρωτα. 152 project, 152 εκπομπές, έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ θερμά.